μάθαμε και κάτι καινούριο. Ότι στο αυτοκίνητο του Mad Club ήταν να επιβεβαστεί και η Φουρέιρα. Ναι. Και τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί. Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί. Ήταν μαζί, όπως γνωρίζουμε, στο πάρτι του γάμου του στενού του φίλου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Ματ Κλή προσφέρθηκε να πάρει μαζί του την Ελένη Φουρέιρα, καθώς πηγαίναν προς την ίδια κατεύθυνση. Μάλιστα η τραγουδίστρια συμφώνησε, είχε πάρει και τα πράγματά της, ήταν έτοιμοι και οι δύο να αποχωρήσουν από το γαμήλιο πάρτι. Και ξαφνικά ο μάνατζερ της Ελένης Φουρέιρα της λέει ότι δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Εγώ σε λίγη ώρα θα φύγω και θα σε πάω ακριβώς στο σπίτι. Και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε μαζί του η Ελένη Φουρέιρα. Και αποχώρησε λίγη ώρα μετά με τον μάνατζερ της. Όλοι λένε Άγιο είχε Φουρέιρα που ήταν σίγουρο ότι θα είχε μπει και εκείνη στο αυτοκίνητο στην μοιραία αυτή διαδρομή που είχε τραγική κατάληξη. Και τελευταία στιγμή, ενώ είχε πάρει τα πράγματά της και ήταν έτοιμη για την πάει ο Mad Club στο σπίτι, δεν επιβιβάστηκε και έκατσε λίγο παραπάνω. Και έφυγε με το μάνατζέρ της. Μάλιστα. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Πάντως το θέμα είναι η καταγγελία που κάνει ο παππούς. Ο παππούς, πάλι, βέβαια. Πάλι πού ο πήγε ο Σταυρός, πού πήγε το κινητό τηλέφωνο, ποιος τα πήρε, αγνοούνται. Αγνοούνται. Σε πάρα πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την Μητρόπολη, ξανά με τη Μητρόπολη Αθηνών, γιατί η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα τον Μίκη Θοδωράκη, τη Μητρόπολη Αθηνών, μέχρι να μεταφερθεί αύριο που θα γίνει και η κηδεία του στην Κρήτη.